να προχωρήσει κανονικά στην απεργία τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίας το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας. Η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει από την πλευρά της ότι θα λάβει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τη στάση των συνδικαλιστών της ΠΙΝΙΟ εξαπέλυσε η Υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία κατηγόρησε το ΠΑΜΕ για προειλημμένη, προαποφασισμένη κίνηση που υπαγορεύτηκε, όπως είπε, κυρίως από τις προεκλογικές σκοπιμότητες του ΚΚΕ. Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε έτοιμη να εφαρμόσει την όποια απόφαση της κυβέρνησης την ίστατη στιγμή. Σύμφωνα με την ΠΙΝΙΟ, η απεργία ξεκινά από τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας έως τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τετάρτης. Ο εκπρόσωπος της ΠΙΝΙΟ, Γιάννης Χαλάς, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστράτευση των ναυτικών, τόνισε ότι αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, ενώ ζήτησε σε αυτή τη φάση να μην ενταχθεί στο νεοποίητο οίκος ναύτου και να αποσυρθεί η σχετική τροπολογία.